Επιστρέψαμε στο Κώστας Παπαέλληνας, φίλες και φίλοι, και δίπλα μου έχω τον Νικόλα Παπαδόπουλο, προπονητής της Πετρολίνα ΑΕΚ, coach ήρθα σήμερα και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, κάτι που δεν περιμέναμε. Τι πήγε λάθος στο δεύτερο ημίχρονο και δεν μπορέσατε να μείνετε κοντά στον κεραυνό? Εντάξει, καταρχήν και το πρώτο ημίχρονο αμυντικά δεν ήμασταν τόσο σκληροί όπως θα έπρεπε. Στο τρίτο δεκάλεπτο και επιθετικά βάλαμε μόνο 8 πόντους και αμυντικά ήμασταν σε κακό φεγγάρι και ο κεραυνός έκτισε διαφορά, όπου και έφτασε και τους 20 πόντους στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Και στο δεύτερο δεκάλεπτο προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, αλλά στο τέλος δεν είχαμε καθαρό μυαλό, κάναμε και λάθη εύκολα και δώσαμε την ευκαιρία στον κεραυνό να ξεφύγει στο σκορ. Όταν μια ομάδα δεχτεί μια ήττα με βαρύ σκορ, με σχεδόν 30 πόντους σε σειρά τελικών, πώς είναι η ψυχοσύνθεση της ομάδας, δηλαδή πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή εν ώψη του Game 3 στην έδρα σας? Εντάξει, είτε κερδίσμενα από το είτε με 30, είτε χάσμενα είτε με 30, στο τέλος είναι ήττα ή νίκη. Το σκορ είναι 1-1, ακόμα έχουμε το πλεονέκτημα έδρας και θα προσπαθήσουμε να το αξιοποιήσουμε την ερχόμενη Παρασκευή. Με βάση το τι έγινε σήμερα, ποιο είναι νομίζεις το βασικό πράγμα που πρέπει να αλλάξετε στον τρίτο αγώνα? Τι ήταν αυτό που σήμερα θεωρείτε ότι έπαιξε το βασικό ρόλο να υπηρετείτε? Εντάξει, ο κεραυνός το ήθελε περισσότερο, συγχαρητήρια, δίκαια κέρδισε το παιχνίδι. Τώρα στη Λάρνακα θα είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι και όποιος το θέλει περισσότερο θα το πάρει. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.